Η επόμενη διαγωνιζόμενη δηλώνει ότι δεν είναι ευαίσθητη, παρόλα αυτά και συγκίνησε και συγκινήθηκε η ίδια κατά τη διάρκεια του bootcamp. Θεωρεί και το είπε ότι ό,τι βάλει μπορεί να το αναδείξει. Μπορεί? Για να δούμε τι θα κάνει στο My Style Rocks, η Μαρία Ανδριοβούλου. Επιτέλους, Μαρία μου, ήρθες και εδώ πέρα στο πλάι μου, να σε δω λίγο από κοντά. Ναι. Να δω το κορίτσι το 2. Το 2, μόνο 2. Εντάξει, όχι, φαντάζομαι να συνεχίσει έτσι. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και για πες μου, πού πηγαίνεις έτσι σήμερα? Λοιπόν, εγώ έχω μία εταιρεία, τώρα βασικά την έχω φτιάξει, με κάποια skin care και διάφορα τέτοια πράγματα, και οπότε πάω σε ένα meeting με τους συνεργάτες μου για να μιλήσουμε για την προώθηση. Όντως έχει την εταιρεία? Όχι καλέ. Αχ, σου εύχομαι να την αποκτήσεις, ναι. Όμως. Άμα δεν την έχεις. Για να δούμε τώρα, πηγαίνει εκεί έτσι το μαράκι μας ή όχι? Για να δούμε τη βαθμολογία. Παρακαλώ, κυρίες μου. Ένα πρώτο σχόλιο για τη βαθμολογία αυτή. Μία λέξη θα ήθελα. Μία λέξη. Τις είχα ταράξει τα δύο, λογικό δεν είναι? Αυτά είναι πολλές λέξεις. Ταραχή, να την πούμε. Αδιάφορο. Αδιάφορο είναι η βαθμολογία αυτή? Αδιάφορη, γιατί... Δεν μου λες τέτοια πράγματα. Γιατί να μην λέω? Τι πες? Λοιπόν, εντάξει, αναμενόμενο ήτανε, ομολογώ. Γιατί ήταν αναμενόμενο? Γιατί έχουν άλλο στυλ τα κορίτσια, άλλο στυλ έχω εγώ, αλλιώς τα βλέπουν τα πράγματα, αλλιώς τα βλέπω εγώ, οπότε οκ. Okay. Μάλιστα. Έχεις πάρει τον πρώτο άσο τη σεζόν από κοπέλα. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Θα ήθελα να πάμε να μιλήσουμε κατευθείαν όμως πρώτα με την Ειρήνη. Ναι. Καλησπέρα. Καταρχήν είσαι πολύ όμορφη. Έτσι. Αλλά. Αλλά. Βεβαίως. Το πάντα, ναι, πάντα έτσι. Η έξυπνη... Στάνταρ αυτό. Ναι, ναι, ίσως. Mm-hmm. Λοιπόν. Έχεις φέρει μόνο ένα φόρεμα. Mm-hmm. Αυτή είναι η ένστασή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι όλα τα κορίτσια, καλώς ή κακώς, με την αισθητική τους δημιουργήσαν κάτι, ένα outfit. Και θα σταθώ σε αυτό. Δηλαδή, η αισθητική μου μπορεί να είναι άλλη. Αυτό όμως δεν με κάνει να μην έχω άποψη το ότι δεν προσπάθησες. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτό θα μπορούσες να το δέσεις με πάρα πολλούς τρόπους, αυτό το φόρεμα που φοράς. Ναι. Και είναι η ένστασή μου γι' αυτό και σου έβαλα 2. Κατανοητό. Και επίσης το ότι έχεις μια εταιρεία και σε ένα επαγγελματικό ίσως ραντεβού δεν είναι outfit το συγκεκριμένο, θεωρώ, ένα φόρεμα. Γιατί? Από την άποψη ότι δεν είναι εύκολο στο να συνήθως φοράνε ένα σακάκι. Ναι. Δηλαδή κάπως θα μπορούσες να βάλεις και ένα oversize σακάκι με αυτό το φόρεμα. Οκ. Okay. Κατανοητό. Και γι' αυτό και η βαθμολογία. Το καταλαβαίνω. Η Ειρήνη είπε ότι δεν προσπάθησες. Εγώ ένιωσα ότι προσπάθησα, αλλά οκ, εντάξει. Ωραία. Πες μου που έγκυται αυτή η προσπάθεια. Τι θα έλεγες δηλαδή ως απάντηση στην Ειρήνη και όλα αυτά? Για μένα είναι styling ότι έχω βάλει ένα γυαλί. Ποιο, το γυαλί αυτό άρα είναι το χρώμα... Θεωρώ ότι έχει ένα στυλ το γυαλί αυτό και το χρώμα. Ωραία. Θέλω να πω, ήταν επίτηδες το χρώμα? Φυσικά. Πολύ ωραία. Ποια ήταν η άλλη προσπάθεια που έκανες, ας πούμε, για το στυλ? Θεωρώ ότι το κόνσεπτ είναι αυτό, ότι είναι πάρα πολύ απλό γενικότερα, οπότε δεν θα μπορούσα να φορτώσω με πράγματα. Ίσως βέβαια να είχα διαλέξει κάποιο άλλο κόνσεπτ, αλλά αυτό ήθελα. Ναι. Να προχωρήσουμε. Ναι, βεβαίως. Πάμε τώρα στη Χριστιάνα, που προς έκπληξη όλων έχει βάλει 3. Θα σου πω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα γυαλιά και η τσάντα. Βέβαια, δεν θεωρώ ότι είναι πρέπον το να πας σε ένα επαγγελματικό ραντεβού με ένα μην τόσο κοντό φόρεμα. Ναι.
Okay. Το ακούς αυτό που λέει? Όχι, αλλά τέλος πάντων. Okay. Πολύ ευγενικό εκ μέρους. Πιστεύεις ότι είναι όντως ένα φόρεμα που δεν μπορεί να φορεθεί σε μία επαγγελματική συνάντηση? Όχι, θεωρώ ότι μπορεί να φορεθεί. Πολύ καλά. Δύο είναι μέσος όρος παρόλα αυτά. δεν είναι καλός, ας πούμε, σαν άλλες βαθμολογίες. Θα μπορούσε και χειρότερα, νομίζω, ε. Θα μπορούσε σε ένα, καταρχήν. Ναι, ένα σε όλα, ναι, να τα λέμε. Οπότε, ας κρατήσουμε το δύο και ας πάμε στους κριτές. Καλή επιτυχία, Μαρία μου.